Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις προκτικές παθήσεις. Κοντά μας ο κύριος Ιωάννης Τσόπελας, διευθυντής χειρουργός στο Metropolitan Hospital. Γιατρέ, ποιες παθήσεις ονομάζονται προκτικές? Προκτικές παθήσεις εννοούμε τις παθήσεις που αφορούν την περιοχή του προκτού, δηλαδή τις αιμορροίδες, τα περιεδρικά αποστήματα και συρρήγγια, τις δραγάδες δαχτυλίου και τις κύστης κόκκιγος. Τι νεότερο υπάρχει στην αντιμετώπιση και θεραπεία τους? Με τις νέες τεχνολογίες έχουμε μεγάλες διαφορές σε σχέση με το παρελθόν στην αντιμετώπιση των προκτικών παθήσεων. Η εισαγωγή των λέιζερ και των κυκλικών αναστομωτήρων έχει κάνει την αντιμετώπιση των προκτικών παθήσεων πανεύκολη, έτσι ο ασθενής δεν χρειάζεται πια να νοσηλευτεί όπως παλαιότερα για μία ή δύο μέρες. Αντιμετωπίζεται στο day clinic, δηλαδή στην κλινική ημερήσιας νοσηλείας. Μπαίνει το πρωί, κάνει τις εξετάσεις του, χειρουργείται το μεσημέρι και μετά από λίγες ώρες φεύγει και επιστρέφει στο σπίτι του. Δηλαδή, γιατρέ, ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά του? Βεβαίως. Ο ασθενής από την επόμενη μέρα μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του και να κάνει κάθε άλλη δραστηριότητα που επιθυμεί.